Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου του 2024. Σαν σήμερα είχαμε την επίθεση στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, μία επίθεση καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί έκτοτε η ασφάλεια ανά τον κόσμο έγινε ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Από τότε άρχισαν να αναπτύσσονται εταιρείες ασφάλειας παντού στον κόσμο και φυσικά είχαμε και τα του Αφγανιστάν και αυτό το ξέσπασμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας που σε ένα βαθμό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Επειδή διάβασα κάποια κείμενα με αφορμή αυτά που παρουσιάστηκαν και υπόθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί οφείλω να σας πω ότι ναι, το σκεπτικό όπως το διάβασα και όπως προσπάθησα να το αναλύσω, παρότι δεν ήμουν εκεί, μου φαίνεται ότι είναι καλό. Εγώ έχω ασκήσει κριτική, ξέρετε, και σε όλα σε αυτά τα ζητήματα, διότι είναι μόνο λόγια, αλλά εν πάση περιπτώσει, 5 χρόνια όθελαν να παρουσιάσουν κάτι και δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα. Έστω όμως αυτό το σκεπτικό εμένα με ικανοποιεί και θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτή η αρχιτεκτονική που προσπαθούν να εφαρμόσουν για να αποκτήσει η Ελλάδα μία σύγχρονη και αξιόπιστη αμυντική βιομηχανία που θα βοηθήσει φυσικά και την οικονομία, κυρίως όμως την εθνική άμυνα της χώρας, σε ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Από το Greece Defense είναι η αναφορά, έχω διαβάσει και άλλα, αυτό όμως ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό. Στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, κάποια πράγματα γνωστά σχετικά με τα πλάνα του ΥΠΕΘΑ, σχετικά με το θέμα της καινοτομίας ένοπλης δυνάμεις παρουσιάστηκαν με έναν πιο περιγραφικό τρόπο. Όπως φαίνεται, τα θέματα της καινοτομίας και της ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα βασιστούν σε 3 πυλώνες. Έχει και ένα σχεδιάγραμμα. Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, η ΓΔΑΕ, που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο έκτος κλάδος του ΓΕΘΑ, που είναι ο κλάδος μετεξέλιξης καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας. Και το νεοσύστατο ΕΛΚΑΚ, Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Αυτοί είναι οι 3 πυλώνες, οι 3 φορείς, πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με νέες τεχνολογίες, υψηλές τεχνολογίες. Στόχος είναι αυτοί οι φορείς να συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για την πρόθεση της καινοτομίας και της ανάπτυξης του τομέα της άμυνας. Μέσω της ΓΔΑΕ έχει επιτευχθεί και θα συνεχίσει να υποστηρίζεται η συμμετοχή ελληνικών εταιριών στα ευρωπαϊκά και ανατοϊκά προγράμματα όπως είναι η Ευρωκορβέτα, το MGS, το Next Generation Rotorcraft και άλλα προγράμματα. Η ΓΔΑΕ λοιπόν έχει εξασφαλίσει κάποιες ελληνικές εταιρείες να συμμετάσχουν ήδη σε αυτά τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά. Και όπως αναφέρθηκε στην έκθεση, από το European Defence Fund, ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη λάβει συνολικά 170 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα. Ασοκέν καλείων που λέμε. Παράλληλα, παραμένουν ως στόχοι όλα όσα έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη σχετικά με περιορισμό αγορών από το ράφι, να μην παίρνουμε δηλαδή έτοιμα, και αλλαγή κουλτούρας στις ένοπλες δυνάμεις με έμφαση στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη. Όλα αυτά υπόθηκαν από τους φορείς που προανέφερα. Υπόθηκε η παραδοχή όμως ότι αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αγορά κάποιων ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας, γιατί αυτά μέχρι να τα κατασκευάσεις θα περάσουν και 10 και 20 χρόνια. Άρα κάποια θα τα παίρνουμε έτοιμα, κάποια όμως γίνονται προσπάθειες να γίνονται εδώ. Η σχέση της ΓΔΑΕ με το ΕΛΚΑΚ. Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕ είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΚΑΚ. Παράλληλα θα υπάρχει συνεργασία ΓΔΑΕ-ΕΛΚΑΚ
για τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΑΕ και ΕΛΚΑ. Θα γίνουν συνέδρια κοινοτομίας και ενοτομίας το 1ο το Δεκέμβριο στην Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία. Από αυτή τη σχέση ως στόχοι τέθηκαν η ελληνική αμυντική βιομηχανία να καλύψει το χαμένο έδαφος των τελευταίων δεκαετιών μαζί με την υποστήριξη startups, νεοφυών επιχειρήσεων δηλαδή, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, υψηλές διαθεσιμότητες, παραγωγή τεχνολογίας στη χώρα μας, ασφάλεια εφοδιασμού και εξοικονόμηση πόρων. Ποιος είναι ο τρίτος φορέας, είπαμε, ΓΔΑΕ, ΕΛΚΑΤ, έκτος κλάδος του ΓΕΕΘΑ. Αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο κλάδος είναι τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα, υπερηχετικά συστήματα, νέα όπλα δηλαδή που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα αεροπορικά αντιπυραυλικά συστήματα και γενικά οι νέες τεχνολογίες. Ο έκτος κλάδος μαζί με το ΕΛΚΑΚ θα αναλάβει την καινοτομία, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Θα γίνει πρόσκτηση προϊόντων που θα είναι αποτέλεσμα προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Στο προσεχές μέλλον απαιτούνται επενδύσεις σε προϊόντα τόσο του εμπορίου αλλά και εξ αρχής αμυντικά συστήματα. Από τις πρώτες μέρες σύσταση του κλάδους, του έκτου κλάδου του ΓΕΘΑ, έχουν γίνει επαφές με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εταιρείες, με ερευνητικά κέντρα, με κρατικές βιομηχανίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έργο έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα, υπάρχει, αλλά δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ εταιριών και φορέων με παρόμοια προγράμματα σε εξέλιξη. Δηλαδή, το ίδιο πρόγραμμα το έκανε ένα στη Θράκη, άλλο το έκανε στην Κρήτη. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Γίνεται υπογραφή μνημονίων για επίτευξη συνεργασιών του έκτου κλάδου με όλους τους φορείς που προανέφερα, του ιδιωτικού τομέα αλλά και του δημοσίου. Μέρος του προγραμματισμού είναι η εξέβρεση αξιωματικών με εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος. Έχουν εντοπιστεί ήδη 20 αξιωματικοί και ψάχνουν άλλους 30 για να στελεχωθεί. Επίσης, στρατιώτες θητείας με διδακτορικό μπορούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους ως έφεδροι ανθιπολογικοί στο ΕΛΚΑΚ. Ήδη το ΕΛΚΑΚ έχει δύο προγράμματα σε εξέλιξη. Το ένα είναι αναγνώριση οχημάτων σε πραγματικό χρόνο με χρήση σύγχρονων αλγορίθμων computer vision και machine learning για την επεξεργασία δεδομένων από οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες. Θα έχουν τη δυνατότητα ένοπλης δυνάμεις δηλαδή με διάφορους τρόπους, δορυφόροι, επίγειες, θέσεις, χερσαία, αέρια, θαλάσσια μέσα, να παίρνουν στίγμα, να το μεταφέρουν σε αυτό το κέντρο και αυτό να αναγνωρίζει περί τίνος πρόκειται, ποιο όχημα είναι, άμεσα φυσικά. Το δεύτερο είναι διαχείριση μη επανδρομένων συστημάτων. Αυτό λοιπόν, το καταλαβαίνετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη επανδρομένα συστήματα, έχουμε μείνει και σε αυτό πίσω. Λοιπόν, υπάρχουν προγράμματα που θα προκηρυχθούν για τους νικητές των προγραμμάτων. Προβλέπετε χρηματοδότηση για δημιουργία των προτύπων, διότι για να μπει στη γραμμή παραγωγής πρώτα πρέπει να κάνεις το πρότυπο. Και το ΕΛΚΑΚ αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει φυσικά και προοπτική συνεργασίας και με άλλους φορείς και υπουργεία. Αυτά είναι μερικά από αυτά που υπόθηκαν σχετικά με το ΕΛΚΑΚ, τη ΓΔΑΕ και το ΓΕΕΘΑ, τον έκτο κλάδο. Φυσικά, ο σχεδιασμός, επαναλαμβάνω, φαίνεται ικανοποιητικός. Τουλάχιστον έχουμε κάτι, μια βάση να ξεκινήσουμε, αρκεί να δούμε και τα πρότυπα, αλλά και την παραγωγή στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε, έχουμε μείνει πίσω. Εγώ πιστεύω, χωρίς να... δεν θεωρώ ότι είμαι εθεροβάμων, πιστεύω ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει τον τόσο χρόνο της απραξίας. Αλήθεια το λέω. Το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί αυτό είναι και στο χαρακτήρα των Ελλήνων. Και θα σας θυμίσω την Ολυμπιάδα. Εδώ οι ξένοι όταν ερχόντουσαν, επειδή είχε εμπλακεί και ο αδερφός μου τότε στην ασφάλεια ως
των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν ερχόντουσαν οι ξένοι, έφευγαν με τρόμο. Λέγανε αποκλείεται να κάνετε Ολυμπιάδα. Έχετε μείνει 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή για να προλάβετε έπρεπε, δηλαδή ήρθαν 3 μήνες πριν την Ολυμπιάδα και λέει εσείς θέλετε άλλα 2 χρόνια. Και σας πληροφορώ, το ξέρετε άλλωστε, ότι διοργανώσαμε, γιατί, διότι τότε ομονοήσαμε, όλοι έδειξαν υπευθυνότητα και κάναμε έργο 2 ετών, το κάναμε σε 3 μήνες και το κάναμε ίσως καλύτερα από όλους. Ήταν ίσως η καλύτερη Ολυμπιάδα, θυμάστε. Γι' αυτό πιστεύω ότι και εμείς πιστεύω κάτι κάνουμε κινητοποιώντας τον κόσμο, βοηθώντας τον να συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Όλα αυτά πιστεύω ότι παίζουν, θα παίξουν ρόλο, αφού υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός, να έχουμε αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν. Ευχή, θα δούμε εάν πραγματοποιηθεί. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που είναι τεράστια σημασίας. Τεράστια σημασίας. Θα δούμε μετά, όπως το θίξαμε χθες ακροθυγώς, αναφερθήκαμε ακροθυγώς σε αυτό, το θέμα της έκθεσης Ντράγκη για την Ευρώπη. Μας αφορά. Ό,τι και να λένε τα μεγάλα σχέδια, τα μεγάλα προγράμματα και τα μεγάλα μυαλά, η Ελλάδα, πέραν του ότι πρέπει να έχει νερό να πιει, πρέπει να έχει πρωτογενή παραγωγή. Και πρωτογενής παραγωγή χωρίς νερό, με τις συνθήκες που δημιουργούνται, τις καιρικές, δεν νοείται. Έπρεπε να είμαστε, ας πούμε, ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτό που βρίσκεται η Κύπρος. Και βρισκόμαστε χάος, είμαστε σε χάος. Και άρχισαν να ασχολούνται, εσείς μας παρακολουθείτε εδώ τώρα 3 χρόνια. Έχετε καταλάβει σε ποιο μήκος κινούμαστε, σε αυτήν την εκπομπή, τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ οι ελάχιστες φορές στο κράτος της Αθήνας. Όμως, διότι αυτό μερικές φορές το επιχείρημα που είναι υπαρκτό χρησιμοποιείται και καθ' υπερβολή και υποβολημιαίως από διαφόρους. Και γι' αυτό αποφεύγουμε το ότι υπάρχει υπερσυγκεντρωτισμός στην Αθήνα, δεν το συζητάμε. Μα είναι δυνατόν να απασχολήσει την κυβέρνηση το θέμα της λειψιδρίας μόνον όταν το φάσμα της λειψιδρίας ακουμπά την Αθήνα. Δηλαδή μόλις φάνηκε το χωριό, το Κάλιον, πώς λέγεται αυτό, στο Μόρνο, να αρχίσουν να κινητοποιούνται και να λένε τώρα θα φέρουν και από τον Αχελό νερό. Διότι οι οικολόγοι μας έλεγαν δεν μπορούμε να κάνουμε εκτροπή του Αχελώου, αφήνουμε το νερό το χειμώνα και τρέχει στη θάλασσα το Αχελώου. Εγώ δεν είπα να στερέψει η Αιτωλοακαρνανία, που είναι ένας αγαπητός νομός με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία στην Ελλάδα, δεν είπα τέτοιο πράγμα, που έχω πάει και τους έχω δει τους ανθρώπους. Ποιος δεν έχει δει την γραβιέρα Αμφιλοχίας, έτσι. Είναι ο νομός με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία στην Ελλάδα και πρωτογενή παραγωγή σε άλλους τομείς, γεωργική. Δεν είπα λοιπόν να εκτραπεί ο Αχελλός, να σώσουμε τη Θεσσαλία, να σκοτώσουμε την Αιτωλοακαρνανία, προς Θεού. Αλλά πήγαμε πέρυσι στον Αστακό να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Κωστή Τσακανίκα και του φίλου μας, του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, συγγνώμη, έτσι, για τον Καρασεβδά, κατά καλό καιρό, και έβγαζε ένα νερό ο Αχελλός λίγο πριν τις εκβολές του, τρομερό, στη θάλασσα όλο αυτό. Γιατί ρε παιδιά, γιατί δηλαδή, και για αυτούς τους οικολόγους που έχουν μπλοκάρει τόσες φορές, συγγνώμη, η καταστροφή που γίνεται στον υδροφόρο ορίζοντα, τι είναι μεγαλύτερο? Εγώ δεν λέω, μπορεί κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις να υπάρχουν. Τι είναι μεγαλύτερο? Να καταστρέφεται ο Θεσσαλικός κάμπος, να έχουμε αδυναμία παραγωγής, πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, για να μην έχουμε κάποιες επιπτώσεις από την εκτροπή του Αχελώου, η οποία εκτροπή του Αχελώου, αν γινόταν εδώ και 20 χρόνια που ξεκίνησε, νιώσι μου και γέρασα που λένε, δεν θα είχε καταστραφεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Θα ήταν πιο ανταγωνιστική
διότι με φυσική ροή θα ποτίζουν. Δεν θα ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια, να μην σου πω και δισεκατομμύρια τόσα χρόνια, για ρεύμα να τραβούν νερό με τις γεωτρήσεις από τα 300 μέτρα και τα 250 μέτρα. Α, γιατί λοιπόν τώρα τι λένε, θα φέρουν νερό από τον Αχελό να πίνουμε εδώ. Γιατί, διότι σου λέει, αν 5 εκατομμύρια άνθρωποι μείνουν χωρίς νερό, θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν σκέφτονται την πατρίδα, δεν σκέφτονται τη χώρα, δεν σκέφτονται την Ελλάδα, σκέφτονται την πάρτη τους. Και τώρα λένε, ανασκουμπόθηκαν ο κύριος Σπανάκης, υπουργός εσωτερικών, και ο κύριος Σάββας Χιονίδης, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας ικανός πολιτικός, ο Σάββας Χιονίδης, και τον άλλο δεν τον γνωρίζει τον άνθρωπο, μια φορά τον είδα τον Σπανάκη, και αυτός φαίνεται ότι είναι δραστήριος, αλλά ο Σάββας ήταν δήμαρχος στην Κατερίνη, με έργο, έντιμος άνθρωπος, τώρα είναι γενικός γραμματέας, αλλά τώρα ξυπνήσατε παιδιά, τώρα ξυπνήσατε. Δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο διαχείρισης, όχι διαχείρισης, καταγραφής υδάτινων πόρων. Πρώτα να καταγράψουμε τους υδάτινους πόρους που έχει η χώρα σε εθνικό επίπεδο, τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και από εκεί και μετά να δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Τώρα μιλάμε για τσαλαβουτήματα. Να δούμε τι μας είπαν. Να δούμε τι μας είπαν. Λοιπόν, λέει δόθηκαν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για 527 στοχευμένα έργα τα τελευταία χρόνια. Δεν μας λέει πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 30 χρόνια. Που σχετίζονται για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης κατά την ενημέρωση της Υποεπιτροπής Υδάτινων Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στη Βουλή. Τώρα ξυπνήσατε. Υποεπιτροπή Υδάτινων Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Τώρα ξυπνήσατε. Ο Σάββας Χιονίδης λοιπόν και ο Σπανάκης, ο Σάββας Χιονίδης Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, παρουσίασαν στοιχεία και είπαν ότι ο Σπανάκης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει μία εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αποτύπωση των θεμάτων που υπάρχουν κατά τόπους. Τι σας έλεγα πριν λίγο, ότι δεν υπάρχει. Τώρα ξεκινάει η αποτύπωση των θεμάτων, τι θεμάτων που υπάρχουν. Είναι οι υδάτινοι πόροι και είτε επίγειοι είτε και υπόγειοι, οι υδάτινοι πόροι και ο τρόπος διαχείρισης. Γιατί να φεύγει ο στριμώνας το χειμώνα, ο Εύρος, δεν υπάρχουν τρόποι αποταμίευσης. Βρείτε τους, στείλτε στην Ολλανδία και στο Ισραήλ νέους αγρότες, γεωπόνους, τεχνολόγους παραγωγής τροφίμων και κτηνοτροφίας, να δείτε πώς πολλαπλασιάζεται η παραγωγή. Με λιγότερο νερό, πολλαπλάσια παραγωγή. Κάντε τα, τι περιμένετε, να καταστραφεί η χώρα. Ειδικότερα, αναφερόμενος στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης είπε ότι για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας το Υπουργείο έχει προβεί στη λήψη ποικίλων μέτρων μέσω των προγραμμάτων Αντώνης Τρίτσης 1,7 δις ευρώ, Φιλόδημος 1, 601 εκατομμύρια ευρώ και κατέθεσε λεπτομερή πίνακα επιμερισμού των έργων αναδιοικητική περιφέρεια. Λοιπόν, αναφέρθηκε, λέει ο Υπουργός, για πρώτη φορά συγκεκριμένων ποσοτικών δικτών αποτελέσματος με τις οποίες παρακολουθείται το κάθε έργο. Εντάξει, αυτά είναι παραμύθια. Παραμύθια. Το έργο, το πρόβλημα πρέπει να μπει στη βάση του, σε μια τοπική, δημοτική, περιφερειακή, εθνική βάση. Και με βάση αυτό να γίνουν τα έργα. Είπε για την εξοικονόμηση πόσιμου ύδατος από τη μείωση διαρροών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι διαρροές είναι το πρόβλημα. Από τα δίκτυα δηλαδή. Και λέω ότι αν καταπολεμηθούν οι διαρροές, αυτό αντιστοιχεί σε αιτήσια ζήτηση νερού μιας πόλης 600.000 κατοίκων. Εντάξει, σοβαρό πρόβλημα είναι και αυτό. Αλλά από εκεί ξεκινάς. Τα ποτάμια να μην τρέχουν και δεν είναι μόνο η ίδρευση, είναι και η άρδευση. Λοιπόν, και λέει ότι το Υπουργείο προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτώντας τους Δήμους να υλοποιήσουν έργα όπως έργα σχεδιασμού εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αντικατάστασης παλαιών σωλήνων.
Κατασκευή υδατοδεξαμενών. Σωστό. Ανόρεξης νέων γεωτρήσεων. Σωστό. Με προσοχή. Εγκατάσταση και λειτουργία νέων υποδομών σε συστήματα τηλεμετρίας. Σωστά και αυτά. Τηλεελέγχου τηλεχειρισμού στα εσωτερικά δίκτυα διανομής πόσιμου ύδατος. Αντικατάσταση υφισταμένων υδρομέτρων. Αυτά είναι παραμύθια. Τους υδάτινους σπόρους. Αυτούς συμμαζέψτε. Να πω και ένα άλλο θέμα εδώ. Διότι είδα σήμερα με λύπη. Είπαμε ότι πρέπει να τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Το σωστό σωστό και το λάθος λάθος. Το ότι ο Κερίδης στο παρελθόν είπε πράγματα τα οποία δεν λέγονται, επίοικος το λέω, αυτά το ξέρουμε όλοι. Εδώ όμως πήγε σε μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, βγήκε ο ΑΚΑΡ χωρίς ντροπή και είπε ότι η Τουρκία τηρεί την κοινή δήλωση, συμφωνία δηλαδή, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, που δεν τηρεί τίποτα από αυτά που λέει. Εκεί τους δώσαμε 10 δισεκατομμύρια περίπου, τόσα πρέπει να είναι, γιατί, για να αποτρέπουν τους μετανάστες να μην έρχονται στην Ελλάδα βασικά και να παίρνουν πίσω αυτούς που έρχονται στα νησιά και δεν δικαιούνται άσυλο. Και ενώ δεν τηρούν ούτε τον ένα ούτε τον άλλον όρο, βγήκε ο ΑΚΑΡ και είπε, στην ουσία κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχε ως υποένταξη χώρα. Και δείτε τι του έκανε ο Κερίδης. Το έβαλα ένα βιντεάκι για 1,5 λεπτό και από κάτω το βρίζουν. Τώρα, μας θυμά αυτό το πράγμα? Μας θυμά? Είπαμε, τα είπε εκείνα, είπατε για εκείνα που είπε. Δηλαδή τώρα που είπε και ξέσχισε τον ΑΚΑΡ, πάλι τον βρίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Απάντησε στα όσα ανακριβή δήλωσε χθες Τρίτη ο Τούρκος πρώην Υπουργός Άμυνας Χουλουσί ΑΚΑΡ αναφορικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο μεταναστευτικό, έδωσε από τη Βουδαπέστη ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κερίδης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διακοινοβουλευτικής συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, ο ΑΚΑΡ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι η Τουρκία εφαρμόζει στο ακέραιο τη συμφωνία του 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταναστευτικό. Έπρεπε να σκάσουν στα γέλια οι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση του ΑΚΑΡ ήταν απολύτως ανακριβής, όπως προανέφερα. Λαμβάνοντας το λόγο ο Δημήτρης Κερίδης, κατήγγειλε την Τουρκία ότι δεν εφαρμόζει τη συμφωνία, αφού τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει γίνει καμία απολύτως επιστροφή ετούντος άσυλο από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, όπως προβλέπει η συμφωνία. Και είπε ότι υπενθύμησε ο Κερίδης την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που επιχείρησε η Τουρκία το 2020 στις Καστανές, με τον ΑΚΑΡ ως Υπουργό Άμυνας να συμμετέχει ενεργά στην τουρκική επιχείρηση των Εύρω, η οποία απέτυχε χάρη στην αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Του λέει, εσύ ήσουν Υπουργό Άμυνας και πήγες να μας πάει στα σύνορα και εσύ λες ότι εφαρμόζεις τη συμφωνία. Η συμφωνία έγινε το 16 και εσύ το 20 πήγες να εισβάλλεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του Κερίδη, η τουρκική αντιπροσωπεία δεν σταμάτησε να μουρμουρίζει και να δυσφορεί. Δεν της άρεσε. Δεν τους άρεσε να τους λες την αλήθεια. Προσέξτε. Όμως το χειροκρότημα των Ευρωπαίων βουλευτών στο τέλος της ομιλίας του Κερίδη απέδειξε την πιστικότητα των επιχειρημάτων του πρώην Υπουργού Μετανάστευσης. Τώρα, τι δείχνει αυτό? Ότι όταν λες την αλήθεια ως Έλληνας, οι Ευρωπαίοι σε σέβονται και σε χειροκροτούν. Όταν όμως κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, όταν τρως τις κατραπακές από την Τουρκία και κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις και δεν εκθέτεις την Τουρκία, τότε γιατί να σε σέβονται? Αυτό είναι το συμπέρασμα. Να πάμε στο τρίτο μας θέμα. Δύο θεματάκια είναι. Ένα αφορά την επίσκεψη Ταγιάννη στα Σκόπια. Είναι πολύ σημαντική πραγματικά. Και το άλλο αφορά αυτή τη Βόσνια, τη Μουσουλμάνα. Τώρα λένε ότι είναι αγνωστικίστρια, η οποία πυροβολούσε την εικόνα της Παναγίας. Έναν πίνακα, τέλος πάντων, του 14ου αιώνα, πίνακα, εικόνα της Παναγίας. Και πυροβολούσε και το έβαλα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον Ταγιάννη.
πήγε στα Σκόπια, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Καταρχάς να πούμε ότι η Ιταλία διαχρονικά έχει βλέψεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή μπορεί να τα θεωρεί και ως την Βαλκανική της ενδοχώρα. Εννοώ την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο, τα Σκόπια. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ταγιάννη εκεί και τι σκεπτικό ανέπτυξε, ακούστε το, σωστό είναι το σκεπτικό του. Το θέμα δεν πρέπει να υποχωρήσουμε εμείς όμως πάλι. Είπε ότι εάν δεν αρθούν τα εμπόδια για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο φυσικός χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια ή μάλλον ο φυσικός χώρος των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην Ευρώπη, τότε θα επωφεληθούν από αυτά τα προσκόμματα και την επιβράδυνση, καταρχάς οι λαοί της Αλβανίας, του Κωσυφοπεδίου, της, των Σκοπίων, θα χάσουν τις ελπίδες τους και θα στραφούν αλλού, θα αρπάξουν την ευκαιρία η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία. Και τότε θα έχει πρόβλημα η Ευρώπη, διότι θα ασκούν επιρροή αυτές οι τρεις χώρες που προανέφερα. Το σκεπτικό είναι σωστό. Όμως, εδώ πρέπει η πολιτική δίνει λύσεις και η διπλωματία να στραφεί σε αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα των Ελλήνων στην Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο. Πώς δηλαδή, και θα παραβιάζουν και θα τους ανοίξουμε την πόρτα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν υπογράφουν συνυποσχετικό, έχουν γίνει υποχείρια της Τουρκίας και θα σου πούμε για επιβράβευση, ρε παιδιά, πάρτε και ένα ειστήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά δε τα Σκόπια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βουλγαρία υπέγραψαν συμφωνία με τα Σκόπια, τα οποία δέχτηκαν, έβαλαν την υπογραφούλα τους, να αλλάξουν το σύνταγμά τους και να αναγνωρίσουν βουλγαρική μειονότητα και ως ισότιμο συστατικό στοιχείο του κράτους η βουλγαρική μειονότητα. Και μετά κάτι υπάρχει και για τη γλώσσα, δεν την αναγνωρίζουν ως μακεδονική γλώσσα, λέει τη βουλγάρικη γλώσσα, λέει πώς θα την πούμε μακεδονική. Αυτό που δεν υπερασπιστήκαμε εμείς το δωρήσαμε και είναι και υπερήφανοι εδώ αυτοί. Τι να πεις, να κάνουμε χαρακτηρισμούς που δεν μου αρέσει. Λοιπόν, οι Βουλγάροι λένε δεν είναι βουλγάρικη γλώσσα, παιδιά. Αυτή είναι, δεν είναι μακεδονική, είναι βουλγάρικη γλώσσα. Και εσείς δεν είστε Βούλγαροι, δεν είστε Μακεδόνοι, είστε Βούλγαροι, σαν να τους λέει. Αναγνωρίστε βουλγάρικη μειονότητα και σιγά σιγά ένας-ένας θα πείτε και την αλήθεια ότι είστε Βούλγαροι. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έφερε η αλλαγή του συντάγματος, χρειάζεται τα 2/3 της Βουλής. Δεν το έφερε η προηγούμενη Βουλή στα Σκόπια, διότι δεν είχε τα 2/3. Το ΒΜΡΟ που κυβερνά τώρα ήταν αντίθετο. Τώρα που κυβερνά το ΒΜΡΟ και δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη και από την Ευρώπη και από τη Βουλγαρία, άντε, εφάρμοσε τη συμφωνία και περνάς. Θα άρει το βέτο η Βουλγαρία. Τι λένε τώρα οι Σκοπιανοί, έξυπνοι. Όχι, λέει, να γίνουμε πρώτα μέλη και μετά θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία. Και το απέρριψε φυσικά ο Ταγιάννη, το απορρίφθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δω τι ακριβώς λέει, περιμένετε λίγο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, λοιπόν, Τίμτσο Μουτσούνσκι, επανέλαβε σήμερα την πρόταση της κυβέρνησης της χώρας του να συνενέσει στην τροποποίηση του συντάγματος που έχει υπογραφεί με την προϋπόθεση ότι αυτή θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Σκόπια ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνήσει επανειλημμένως προς τα Σκόπια ότι θα μπορέσουν να ανοίξουν τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού πρώτα τροποποιήσουν το σύνταγμά τους. Τώρα την Παρασκευή την προσεχή, 13 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η πρόεδρος των Σκοπίων Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα να επισκεφτεί τη Σόφια και εκεί δεν ξέρω αν θα βάλουν διερμηνία, δεν θα χρειάζεται διερμηνίας. Η κυρία Σιλιάνοφσκα θα μιλάει με τον Βούλγαρο ομόλογό της χωρίς την παρέμβαση διερμηνία. Και αυτή τη γλώσσα εμείς την ονομάσαμε μακεδονικά.
και ορισμένοι είναι περήφανοι γι' αυτό και μας το παρουσίασε και ως έντιμο συμβιβασμό προχτές ο κύριος Ιακημίδης. Το θυμάστε έτσι. Πάμε να δούμε το άλλο θέμα μας τώρα με την κυρία αυτήν. Κυρία με κάπα κεφαλαίο. Στην Ελβετία. Μία κίνηση απόλυτης ανοησίας και θρησκευτικού μίσους προχώρησε μια μουσουλμάνα πολιτικό στην Ελβετία, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από τη στιγμή που πυροβολεί μια εικόνα της Παναγίας με το θείο βρέφος και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτή λοιπόν, καταρχάς, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Ήτανε προεδρεύουσα, μου φαίνεται, στο κόμμα, στο συμπρόεδρος, στο πολιτικό κίνημα Πράσινη Φιλελεύθερη από το 2021 και δημοτική σύμβουλος στην πόλη της Ζηρίγης από το 2022. Προχθές Κυριακή ανέβασε τη φωτογραφία που τον εαυτό της δείχνει με το πιστόλι και χτυπάει την Παναγία και τον Χριστό στο πρόσωπο και το βγάζει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, πρώτον, τι δουλειά έχει στην Ελβετία να κάνει σκοποβολή? Σε κυνηγάει κανένας, έχεις πρόβλημα ασφάλειας? Μια γυναίκα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ και οπουδήποτε, τέλος πάντων, μια γυναίκα να πάει να κάνει σκοποβολή και να χτυπάει την εικόνα της Παναγίας και να το βγάζει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, γιατί δεν το έκανε στην εικόνα του Μωάμεθ? Γιατί? Προσέξτε τώρα. Δεν βγαίνουν οι μουσουλμανικές οργανώσεις να την καταδικάσουν για να έχουν δίκιο μετά και να λένε «Α, οποιαδήποτε εικόνα από οποιαδήποτε θρησκεία, αν είναι έτσι, εμείς είμαστε αντίθετοι». Αν το κάνεις στο Μωάμεθ, θα πρέπει να σε σκοτώσουν. Στη μουσουλμάνα που έκανε στην Παναγία, κάνω την πάπια. Καλά, το τι έχω δει μια προοπτική της επέκτασης του Ισλάμ στην ανθρωπότητα. Φρικιαστική είναι η προοπτική αυτή. Εντάξει, και εδώ τα πράγματα δεν θα πάνε. Λοιπόν, προκάλεσε, λέει, θύελλα αντιδράσεων σε πολιτικούς και καθολικούς κύκλους, 32 χρονών, δεκάδες σφαίρες έριχνε πάνω στην εικόνα. Μετά το σάλο που ξέσπασε, διέγραψε τις αναρτήσεις και ζήτησε συγγνώμη. Ήδη έχει παραιτηθεί την διαγράφων από τους φιλελεύθερους, πράσινους φιλελεύθερους, και ξεκίνησε η διαδικασία απομπομπής της από τη Farner Group, την εταιρεία στην οποία εργαζόταν. Τώρα, έγραψε. Ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώθηκαν από την ανάρτησή μου. Τη διέγραψα αμέσως μόλις συνειδητοποίησα το θρησκευτικό περιεχόμενο. Ας περνάει και για βλάκες. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Διπλά βλάκες. Λυπάμαι απίστευτα. Τώρα, η Παναγία και το Θείο Βρέφος, για το Θείο Βρέφος υπό το βλέμμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι του Τομάζο Ντε Μάτζα και χρονολογείται στο 1375. Αυτό λοιπόν την έβγανα σε δημοπρασία. Σοβαρή χαρακτήρισε τη θρησκευτική προσβολή η Καθολική Εκκλησία της Ελβετίας. Παρά την διαγραφή των αναρτήσεων, οι εικόνες συνεχίζουν, υπάρχουν παντού φυσικά. Η Καθολική Εκκλησία της Ελβετίας καταδίκασε τη συμπεριφορά της, χαρακτηρίζοντας τη θρησκευτική προσβολή ως σοβαρή, ενώ η Αμέτη αποκάλυψε ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν τεθεί υπό αστυνομική προστασία λόγω απειλών που δέχτηκαν. Εν μέσω επικρίσεων, παραιτήθηκε από την ηγεσία των φιλελευθέρων πρασίνων στη Ζηρίχη. Η Αχμέτη είναι από τη Βοσνία, είπαμε, και ζήτησε πολιτικό άσυλο και πήρε στην Ελβετία πριν από καμιά 20 χρόνια. Ο λαός μας, λέει μια παροιμία, ήτανε στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος. Παρεμπιπτόντως, τώρα είναι και εποχή για τρίγο, έτσι. Ωραίες στιγμές. Ένα από τα όνειρά μου είναι να βρω χρόνο, να προλάβω να πάω στο χωριό και να πάρω από τους ανθρώπους που είναι κυρίως μεγαλύτεροι από μένα όλες τις διαδικασίες που ζούσαμε και βιώναμε στο χωριό όλες τις εποχές του χρόνου. Τις παραγωγικές διαδικασίες που μέσα από τις παραγωγικές διαδικασίες βγαίνουν όλα. Για παράδειγμα, ο τρίγος, όπως τον θυμάμαι. Θα δούμε, θα μπορέσω να το κάνω. Θα κάνω ένα βιβλίο, ένα ωραίο βιβλίο. Α, και τα πρόσωπα του χωριού. Τους παλιούς, τους παππούδες, αυτούς που ήρθαν από τον Πόντο,
τους ντόπιους, τι προσωπικότητες ήταν, όλα αυτά, πιστεύω ότι θα βρω το χρόνο τελικά να το κάνω. Να ξεμπλέξουμε από εδώ, έτσι, να πάνε λίγο καλά τα πράγματα, για να μπορέσουμε να αναχωρήσουμε εκεί για τα ψηλά. Λοιπόν, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως έχει προβλήματα. Ούτως ή άλλως έχει προβλήματα. Είναι ένα σχήμα, δεν θα το έλεγα θνησιγενές, αλλά δεν ξέρει στην ουσία γιατί υπάρχει. Δεν έχει στόχους, δεν έχει οράματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Δεν λειτουργεί ως ένα κέντρο συγκερασμού και των προβλημάτων αλλά και των οραμάτων των κρατών μελών. Είναι μια γραφειοκρατία που είναι και στην κοσμάρα της πολλές φορές. Και ενώ ήδη υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, έρχεται ο Ντράγκη, ο οποίος, προσέξτε, όταν ήταν πρωθυπουργός της Ιταλίας, μπορεί να λέτε ότι θέλετε, πήρε μέτρα δυνατά. Ήταν ευχάριστη έκπληξη. Έρχεται τώρα λοιπόν για κάνει μια έκθεση και λέει, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, προσέξτε, δεν διαθέτει το 5% του ΑΕΠ της και δημόσιες και ιδιωτικές, σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, θα μπει σε μια διαδικασία αργού θανάτου. Είναι εφιαλτικά αυτά που γράφει, έκανε μια καταπληκτική έκθεση, ό,τι μπόρεσα να διαβάσω, μόνο μερικά στοιχεία θα σας πω. Αναζητήστε όσοι έχετε χρόνο, υπάρχει και ολόκληρη στο διαδίκτυο, διαβάστε την, όσοι είστε και αγγλωματίες, αλλά μπορείτε να βρείτε και κείμενα. Πραγματικά είμαστε πολίτες της Ελλάδας, είμαστε και πολίτες της Ευρώπης. Διαβάστε την, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και τι λέει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε από τις ΗΠΑ και από την Κίνα. Συνθλίβεται δηλαδή μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Κίνας. Οι λόγοι πολλοί, αλλά θα σας πω μόνο 2-3 πράγματα για να δείτε και την ουσία. Προσέξτε. Στην 400, καταρχάς υπάρχουν 170 προτάσεις του Ντράγκη. Δεν λέει μόνο λόγια, κάντε αυτά, 170 πράγματα να γίνουν. Στην 400 σελίδων έκθεση και στις 170 προτάσεις ο Ντράγκη τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η καινοτομία και η ανέβρεση νέων μοχλών ανάπτυξης. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπιέζεται επί του παρόντος από δύο πλευρές, σας τις είπα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει ότι το μερίδιο των τομέων στους οποίους η Κίνα ανταγωνίζεται άμεσα την Ευρωζώνη είναι τώρα κοντά στο 40%, ενώ πριν 22 χρόνια ήταν 25%. Δηλαδή, αν είναι 100 οι τομείς, στους 25 μας ανταγωνιζόταν η Κίνα. Τώρα πήγε στους 40. Έγινε πιο ανταγωνιστική δηλαδή. Το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο εμπόριο μειώνεται με αξιοσημείωτη πτώση. Το ίδιο και η θέση της στις προηγμένες τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στη μελλοντική ανάπτυξη. Από το 2013 έως το 2023, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια έσοδα τεχνολογίας μειώθηκε από το 22% στο 18%. Δεν είναι λίγο. 4 μονάδες στις 22 είναι γύρω στο 18% συνολικά, έτσι. Ενώ το μερίδιο των ΗΠΑ αυξήθηκε από 30% σε 38%. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο στην καινοτομία. Η Ευρώπη έχει κολλήσει σε μια στατική βιομηχανική δομή, λέει ο Ντράγκη. Για παράδειγμα, λέει αυτοκινητοβιομηχανία. Στον τομέα της τεχνολογίας η Ευρώπη υστερεί. Από τις 50 κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, μόνο οι 4 προέρχονται από την Ευρώπη. Καταλάβατε. Επιπλέον, λόγω του ρυθμιστικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετές υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι startups που λέμε, το 30% φεύγουν για το εξωτερικό, κυρίως για τις ΗΠΑ. Γιατί? Η γραφειοκρατία που σας έλεγα, στην κοσμάρα τους.
επισημαίνει την ανάγκη κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής ένωσης αγορών κεφαλαίων, ενώ ζήτησε να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στις υπάρχουσες βιομηχανίες. Ενέργεια. Αυτό ήταν η αυτοκτονία. Ξέρετε τι θα πει να πυροβολήσει τα πόδια σου. Κάναμε κυρώσεις στη Ρωσία, καταστράφηκε η οικονομία της Ευρώπης και αυξήθηκαν τα έδαφα της Ρωσίας. Επίσης, η Ευρώπη πρέπει να μειώσει τις υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει την απαλλαγή από τον άνθρακα για τη στροφή προς μια κυκλική οικονομία. Ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν μειωθεί σημαντικά, οι εταιρείες Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, προσέξτε, 2 έως 3 φορές υψηλότερες τιμές ενέργειας από τη ΣΥΠΑ και οι τιμές φυσικού αερίου είναι 4 έως 5 φορές υψηλότερες, ενώ με το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν χαμηλότερες από τη ΣΥΠΑ. Αλλά πριν τον πόλεμο ήταν τα σχέδια αυτά. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή υπάρχει καλό και κακό φυσικό αέριο. Πρέπει να επενδύσουμε μαζικά στην καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη, λέει ο Ντράγκη, ο οποίος υποστήριξε την αναμόρφωση της αγοράς ενέργειας, ώστε η τιμή της φθηνής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να μην υπαγορεύεται πλέον από το κόστος των ακριβότερων ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή τώρα, εμείς ενώ παράγουμε φθηνή ενέργεια, πληρώνουμε ακριβή, γιατί υπάρχει αυτός ο συσχετισμός με εκείνο με το Λονδίνο, τι υπάρχει ένα χρηματιστήριο, που συσχετίζεται με την τιμή του φυσικού αερίου. Δεν κατάλαβα γιατί. Για να πλουτίζουν οι εταιρείες. Οι εμπορικές συμφωνίες παίζουν ρόλο σε αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για αυτή την καθαρή τεχνολογία, η οποία προς το παρόν παρέχονται κυρίως από Κίνα και Ασία. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Έχουμε εδώ την έκθεση Ντράγκη. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Εντάξει, δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά ζούμε σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Έχετε ακούσει μία έκθεση για την ελληνική οικονομία αντίστοιχη? Μήπως πρέπει να φέρουμε τον Ντράγκη να τον κάνουμε εδώ πρωθυπουργό ή υπουργό οικονομικών για να μας πει πώς μπορεί αυτή η οικονομία, η χώρα να έχει βιώσιμη οικονομία? Διότι όταν επί 20ετίες, δεκαετίες έχουμε αυτό το την ψαλίδα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, μπορεί ποτέ να ορθοποδήσει η οικονομία? Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο να κλείσει αυτή η ψαλίδα, το εμπορικό ισοζύγιο, πώς το λένε? Λοιπόν, αυτά και με τον Ντράγκη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο μας. Διαβάζω από το Φιλελεύθερο. Για έντυπο των ιατρικών υπηρεσιών, το οποίο στάλθηκε στα σχολεία και στο οποίο αναγράφεται γονέας 1 και γονέας 2, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μιλωνάς. Αυτό προφανώς έγινε προς αντικατάσταση της αναφοράς για πατέρα και μητέρα των μαθητών, γεγονός το οποίο προκαλεί αντιδράσεις. Ο κύριος Μιλωνάς ζήτησε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, φανερά ενοχλημένος για το ποιος και γιατί αποφάσισε αυτήν την αλλαγή. Τώρα υπάρχει μια παροιμία που λέει: φαΐ ψωμί δεν είχαμε, χοντρές τέτοιες γυρεύαμε. Το τέτοιες καταλαβαίνετε τι είναι. Δηλαδή, μια χώρα με τόσα προβλήματα και με κατεχόμενο 37% βάζει θέμα γονέας 1 και γονέας 2. Τώρα για πέστε μου, είναι αυτό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία και την απασχολεί όπως βλέπετε? Γονέας 1 και γονέας 2. Δηλαδή, πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει μητέρα και πατέρας και σε παρένθεση, αν πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, να αναγράφεται κάτι εκεί. Μητέρα, πατέρας, μητέρα, και ας υπάρχει μια πρόβλεψη σε ομόφυλα ζευγάρια να αναφέρονται εκεί, έτσι τέλος πάντων. Πώς είναι δυνατόν να πάει ένα ανδρόγενο και να λέει γονέας 1 και γονέας 2? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, πού πάει η ανθρωπότητα δεν ξέρω. Α, δούμε τώρα τι μας λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Να δούμε τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Καταρχάς, χθες είχαμε την πενταμερή σύσκεψη για το καλώδιο σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, το οποίο δεν έπρεπε να γίνει καν θέμα. Διότι, με βάση το διεθνές δίκαιο, καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποτρέψει την πόντιση καλωδίου. Καμία χώρα.
είτε έχει χαραγμένη, οριοθετημένη ΑΟΣ, είτε όχι. Καμία χώρα. Γιατί το συζητάμε? Γιατί βάλαμε το γεωπολιτικό ρίσκο διάφοροι μάγκες για να μην γίνει το, η διασύνδεση και να το στείλουμε μέσω Τουρκίας? Γιατί το κάναμε? Εν πάση περιπτώσει, χθες δεν είχε αποτέλεσμα η σύσκεψη. Αναφέρεται ότι πηγές από τη Λευκωσία μου λένε ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει βούληση να προχωρήσει το έργο, αλλά επειδή σε μια προηγούμενη συμφωνία η Κύπρος κάηκε από το γάλα, τώρα φυσάει και το γιαούρτι. Και αναφέρομαι στον τερματικό, στο βασιλικό, αυτό που κάναμε τους Κινέζους, και τώρα θα φάνε και καμιά 100 εκατομμύρια ποινή. Μπλέξαν με απατεώνες, αλλά δεν πρόσεχαν όταν έβαλαν την υπογραφή. Πιθανόν λοιπόν τώρα αυτά να είναι τα προβλήματα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες πάντως σε επίπεδο τεχνοκρατών. Γεραπετρίτες έδωσε συνέντευξη στα παραπολιτικά. Δεν θεωρούμε ότι υφίσταται κίνδυνος για τη ματέωση του έργου. Η Ελλάδα είναι της άποψης, σαφέστατα της άποψης, ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά. Και είπε ότι η χώρα μας περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη αυτό το έργο, άλλωστε η ελληνική είναι η εταιρεία που το έχει αναλάβει, ο ΑΔΜΙΕ. Επισήμανε ότι το πρόγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει περιβληθεί με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και χρηματοδοτεί ένα μέρος του έργου. Το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως για την Κύπρο, γιατί έρει την ενεργειακή της απομόνωση. Είπε ότι όσον αφορά, λέει, το καλώδιο περνά από τα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Κύπρου και μέσα σε διεθνή ύδατα ελληνικής ΑΟΣ. Ερωτηθείς για την Κάσο, είπε ότι η Τουρκία, η οποία επικαλείται αξιώσεις προκύπτουν από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, έστειλε πολεμικά πλοία που βρίσκονταν σε απόσταση και επιτηρούσαν την κατάσταση. Σε 24 ώρες είχαμε την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων, δεν αναγνωρίστηκε καμία των τουρκικών αξιώσεων, δεν υπήρξε καμία αναγνώρισή τους. Δεν δόθηκε καμία άδεια από την Τουρκία, ούτε θα μπορούσε να ζητηθεί από την ελληνική πλευρά. Άλλωστε, η ίδια η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πλήρως 100% με βάση τον προγραμματισμό που έχει τεθεί. Η απόλυτη στρέβλωση που γίνεται είναι ότι δήθεν αναγνωρίσαμε αξιώσεις. Είναι ψευδής αυτά που λένε. Δήθεν υπήρξε κρίση, και αυτό ψευδές. Δήθεν δεν ολοκληρώθηκε η έρευνα, και αυτό ψευδές. Η έρευνα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δεν υπήρξε καμία επαναχώρηση και βοηθάει προφανώς και το γεγονός ότι έχουμε διάβλους επικοινωνίας. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές. Εγώ λέω το εξής. Μόνο το εξής. Εκδίδει ναύτεξ το Ηράκλειο. Πηγαίνει το ιταλικό πλοίο, το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΑΔΜΙΕ, η εταιρεία που θα κατασκευάσει το έργο. Πηγαίνει στην Κάσο, πάει να βγει μερικά μέτρα από τα χωρικά ύδατα και βλέπει μπροστά του ένα τείχος από 5 τουρκικά πλοία. Εκεί μπλοκάρει η ιστορία. Και το βράδυ, στις 11:20, η Τουρκία, ο τουρκικός σταθμός της Αντάλιας, εκδίδει ναύτεξ με τις συντεταγμένες της πορείας του πλοίου, και μετά την έκδοση της ναύτεξ, όντως το πλοίο βγαίνει και πάλι υπό την επιτήρηση, κάνει, λένε ότι ολοκλήρωσε, ας το δεχτούμε, επιστρέφει πίσω και την Πέμπτη, λίγες μέρες μετά, στην τακτική ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία ζητά, ευχαριστεί την Ιταλία και την Ελλάδα, την Ελλάδα και την Ιταλία, για τη συνεργασία τους για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Λένε ορισμένοι ότι αυτό είναι προβοκάτσια της Τουρκίας. Εγώ δεν το πιστεύω. Το ζήτησαν διότι έχουν χαρτί στα χέρια τους, με το οποίο ζητήθηκε από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ. Την ναύτεξ δεν την εκδίδει μια χώρα επειδή έτσι τις καπνίσει. Ναύτεξ εκδίδεις όταν έχεις δικό σου έργο να κάνεις και λες ναύτεξ εδώ θα γίνει αυτό, ή όταν μια τρίτη χώρα, άλλη χώρα, σου ζητάει να εκδώσεις ναύτεξ σε περιοχή της δικής σου δικαιοδοσίας. Γιατί λοιπόν εξέδωσε η Τουρκία ναύτεξ? Δεύτερον,
γιατί η Ελλάδα δεν εξέδωσε αντινάρτεξ. Για πέστε μου, για να έχουμε να λέμε τώρα ότι δεν αναγνωρίσαμε τίποτα και δεν υποχωρήσαμε και σε τίποτα. Γιατί, κύριε Γεραπετρίτη, αλλά είστε τυχεροί γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλιώς θα σας χόρευαν στο ταψί. Πάμε τώρα πάλι στην Κύπρο. Σας το είπα και χθες. Πρέπει να παίρνεις χάπια για την πίεση. Δεν αντέχεται αυτή η ιστορία. 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις στα κατεχόμενα. Σας είπα, μετά από 50 χρόνια ξύπνησε η Κυπριακή Δημοκρατία να κυνηγήσει τους φετεριστές. Αυτόν τον Τουρκοεβραίο που τον χώσαν στη φυλακή, αυτός πηγαίνει ερχόταν σαν κύριος. Συγγνώμη, οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ρωτούσαν εσύ τι πάει και κάνει συνέχεια εκεί τα παιδιά σου. Είχε και περιουσία στη Λάρνακα, μεγάλη περιουσία, εκατομμυρίων. Τι πάτε και κάνετε από εκεί. Ξύπνησαν 50 χρόνια μετά λοιπόν να κυνηγήσουν τους φετεριστές. Καλωσορίσατε, καλά κάνετε. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι η μόνη φορά που αμφισβητεί η Κυπριακή Δημοκρατία εμπράκτος την κατοχή. Τώρα, επειδή αυτό το ζήτημα είναι βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης των κατεχομένων, ο σφετερισμός των περιουσιών δηλαδή, γίνεται ένας χαμός στην Τουρκία. 6 ΜΚΟ λοιπόν έχουν συγκροτήσει μια ομάδα που λέγεται Πρωτοβουλία Προστασίας Δικαιωμάτων. Καλά, ειλικρινά πρέπει να κάνεις με αυτοκυριαρχία για να μην τρελαθείς στο τέλος. Λένε, οι παρεμβατικές ενέργειες των ελληνοκυπριακών αρχών, έτσι λένε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία όμως τους παρέχει διαβατήρια και ταυτότητες, σε ό,τι αφορά το περιουσιακό ζήτημα συνιστούν καταπάτηση των αρχών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαίου. Δηλαδή, πας, παίρνεις ξένη περιουσία, την πουλάς σε ξένον, αναπτύσσει τι κάνει ο άλλος εκεί πέρα του διαόλου τα κέρατα και όταν λες, εδώ είναι παράνομο, τι λέει, ότι αυτό συνιστά καταπάτηση των αρχών που συμπεριλαμβάνονται. Λοιπόν, αυτές πριν από λίγες μέρες πήγαν στο Λονδίνο, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος νταβατζής, για να διαμαρτυρηθούν ως επιτροπή, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε να διώκει σφετεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών. Και λέει η επιτροπή ότι αυτό υπονομεύει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για εξέβρεση μιας περιεκτικής λύσης για επίλυση των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, θέλουν λύση, όμως αυτή η λύση παρεμποδίζεται από τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε τι λύση θέλουν. Ακούστε τα επιχείρηματά τους και πάρετε και κανένα χάπι. Οι διώξεις προκαλούν εντάσεις και οδηγούν τους Τουρκοκύπριους σε απομόνωση. 40.000 στρατός, πειρατικό κράτος, δεν τους οδηγεί σε απομόνωση. Οι πράξεις τους οδηγούν σε απομόνωση. Όχι η αποκατάσταση του δικαίου. Οι εντάσεις βέβαια δεν θα προκαλούνταν εάν σταματούσαν τον σφετερισμό των περιουσιών και προχωρούσαν σε άρτηση κατοχής. Βέβαια οι ΜΚΟ δεν μπορούν να άρουν τα κατοχικά δεδομένα, το μόνο που πράττουν είναι να υπηρετούν την κατοχή. Όπως και η Άγκυρα, έτσι και η εγκάθετή της, παραπέμπουν στη λεγόμενη Επιτροπή Περιουσιών που δημιούργησε η κατοχική Τουρκία. Ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ υποστήριξε τις προάλλες ενώπιον του αντιπροέδρου της Τουρκίας, του Τζευντέτ Γιλμάζ, που επισκέφθηκε τα κατεχόμενα, ότι η Επιτροπή εκείνη της περιουσίας αποτελεί αποτελεσματικό ένδικο μέσο και κάλεσε τους Ελληνοκύπριους, αν θέλουν να αξιοποιηθεί η περιουσία τους που άφησαν εδώ, να επιβεβαιωθούν στην Επιτροπή εκείνη της περιουσίας. Τόσο απλά. Προσέξτε τώρα τι είπαν στο Λονδίνο. Οι Ελληνοκύπριοι εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους στο βορρά. Τις εγκατέλειψαν δηλαδή μια μέρα. Σου λέει, ρε παιδιά, κάνει ζέστη εδώ, υγρασία, δεν πάμε στο νότο. Εγκατέλειψαν, έτσι. Για να δείτε πόσο ξεφτυλισμένοι είναι. Όπως το λέω όμως, πόσο ξεφτυλισμένοι είναι. Το πώς τις εγκατέλειψαν δεν το λένε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό έγινε εθελοντικά. Δηλαδή ξεκίνησαν μια μέρα και αποφάσισαν πως δεν τους αρέσουν οι καιρικές συνθήκες και μαζικά μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Η λέξη εισβολή και κατοχή δεν τους λέει τίποτα. Δεν τη χρησιμοποιούν, αλλά και δεν θέλουν να την ακούν. Εξού και η αντίδραση για τη φωμαγκούστα.
Ο Σενέρ Λεβέντ, απευθυνόμενος σε αυτή την κουστοδία, τους ξεφτυλισμένους δηλαδή, που πήγε στο Λονδίνο, τους είπε, είστε ένα πειρατικό κράτος. Δεν είστε στο διεθνές δίκαιο. Ούτε και θέλετε να συμπεριληφθείτε άλλωστε στη διεθνή ένωμη τάξη. Σας βολεύει πιο πολύ η πειρατεία. Τους την έχωσε δηλαδή. Τι ζητάει η πρωτοβουλία? Να συνεχιστεί η παρανομία. Να συνεχιστεί ανενόχλητα το πλιάτσικο, παρουσιάζονται δε αδικημένοι και καταπιεσμένοι, προτάσσοντας και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του τουρκοεβραίου σφετεριστή Σιμών Αϊκούτ, ο οποίος έχει συλληφθεί από την Κυπριακή αστυνομία. Λένε είναι 74 χρονών, λέει, γιατί τον το φυλακίσατε. Η ηλικία απαλλάσσει από τη διάπραξη παρανομιών, έτσι. Ο Αϊκούτ άνετος και ανενόχλητος και έχοντας εκμεταλλευτεί παρανόμως ελληνοκυπριακές περιουσίες αξίας πέραν των 43 εκατομμυρίων ευρώ, πηγαινοερχόταν από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα και τα Νάπαλιν, ενώ ταξίδευε και εκτός Κύπρου από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, μέχρι που τον πιάσαν στο οδόφραγμα της Δερίνιας. Και προσέξτε τώρα, ακούστε άλλοι ξεφτυλισμένοι. Παρουσιάστηκε στο Κακουργείο Δικείου Λευκωσίας, το είπαμε χθες. Με πολυπρόσωπη νομική εκπροσώπηση προσπαθεί να σωθεί ή να σώσει ό,τι σώζεται. Στο μόνιμο Κακουργείο Δικείου προχθές υπόθηκαν πολλά και από τις δύο πλευρές. Ένα επιχείρημα που τέθηκε από την υπεράσπιση ήταν: το ζήτημα είναι κατά πόσον έχει δικαιοδοσία το δικαστήριο να εκδικάσει τα αφαιρόμενα αδικήματα που κατά ισχυρισμό διαπράχθηκαν σε μη ελεγχόμενες από τη δημοκρατία περιοχές. Δηλαδή, ακούστε τι είπαν οι ξεφτυλισμένοι, με την πολιτική έννοια. Αφού το έκαναν στα κατεχόμενα, το δικαστήριό σας δεν έχει δικαίωμα να τον δικάσει. Δηλαδή, τι μας λένε, αναγνωρίζετε την κατοχή. Αυτοί είναι δικηγόροι που υπηρετούν το δικαϊκό σύστημα την Κύπρο. Και λένε στο δικαστήριο, δεν έχεις δικαίωμα να το δικάσεις γιατί το έκανες στα κατεχόμενα. Συγγνώμη, δικηγορικό σύλλογος δεν υπάρχει, πάρτε τους τις άδειες. Πάρτε τους τις άδειες να πάνε να μαζεύουν χαρούπια. Τόση ξεφτύλα πια. Το προηγούμενο θέμα με τις περιουσίες, τα στοιχεία που διάβασα είναι από το άρθρο του Κώστα Βενιζέλου στο Φιλελεύθερο. Πάμε γρήγορα στην Τουρκία, φάγαμε το χρόνο, αλλά δεν γινόταν αυτά, έπρεπε να τα πούμε. Ας πάει λίγο πιο πέρα σήμερα η εκπομπή, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Ερντογάν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Haber Global. Ο υπουργός εξωτερικών της Συρίας, Dr. Faisal Magdad, δήλωσε ότι εάν η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της, πρέπει να αποσυρθεί, να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Συρία και από το Ιράκ. Πες τα, μην κάνετε πόντο πίσω, αδέρφια μας στη Συρία. Η Σαουδική Αραβία άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στη Δαμασκό μετά από 12 χρόνια. Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν φέρεται να προσκάλεσε τον Άσαντ να επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία. 700 τόνοι τουρκικής ντομάτας εξήχθησαν, λέει, σε Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη και από εκεί πέρασαν στο Ισραήλ. Οι γνωστές αυτές, αν μην πω τη λέξη τώρα, των Τούρκων, έτσι. Και δεν το λένε, λένε τα στείλαμε στους Παλαιστινίους, 700 τόνοι ντομάτας πήγαν στο Ισραήλ για να μην τους πάρουμε τις ντομάτες στην Τουρκία, τους ηθήνοντες. Λοιπόν, προχτές στην ορκομοσία των ανθιπολογαγών, η μισή ανθιπολογία, να δούμε πόση ακριβώς, οι 300 από τους 650 ανθιπολογαγούς, αφού πήραν τα ξύφη τους, έβγαλαν τα ξύφη μπροστά σε κάμερες και είπαν «Εμείς είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ». Δηλαδή στην ουσία έκαναν ένα μίνι πραξικόπημα και έδωσαν ένα μήνυμα στον Ερντογάν. Τώρα τι έγινε? Ο Ερντογάν κάνα 2-3 μέρες είπαμε σώπησε και τώρα άρχισε σιγά σιγά, έβαλε και το Υπουργείο Άμυνας, αλλά έβαλε και τη ΜΙΤ να κάνει έρευνα. Επειδή λοιπόν πήραν την έρευνα στην ουσία από το Υπουργείο Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έχει κλειστεί στον εαυτό του,
παίρνει αντικαταθλιπτικά χάπια, δεν μιλάει σε κανέναν και αναμένεται μέχρι το Σαββατοκύριακο να μας χαιρετήσει. Τι να το πούμε εμείς, γκουλέ γκουλέ, κύριε Ακάρ. Άλλο θέμα, πάλι με την γειτονική χώρα. Η Rosatom, όπως είπαμε, κατασκευάζει ένα ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκουγιού της Μερσίνας. Υπόψη ότι εκεί υπάρχει μια αρχαία ελληνική πόλη που λέγεται Κελεντέρης. Εντάξει. Εκεί λοιπόν, κοντά στο Άκουγιο, παρήγγειλαν ορισμένες, πώς λέγονται αυτά ρε παιδιά, στρόβιλοι, αεροστρόβιλοι, οι τουρμπίνες, παρήγγειλαν από τη Siemens. Και εδώ και μήνες η Siemens, η κυβέρνηση της Γερμανίας, τις κρατάει στο τελωνίο, δεν τις εκτελωνίζει. Ο Ερντογάν σε συνάντηση που είχε με τον Σόλτς του είπε, έλα τελειώνε, η Γερμανία τους κρατάει, γιατί προφανώς πήρε το μήνυμα από πάνω, και τώρα τους παρήγγειλαν τις τουρμπίνες και τα άλλα εξαρτήματα που δεν δίνει η Γερμανία η Siemens στην Κίνα. Και έτσι θα αργήσει για λίγο η λειτουργία του πρώτου αντιδραστήρα του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επαναλαμβάνω είναι ρωσικό, υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ρωσίας, η οποία και το πλήρωσε. Τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο Μπαϊρακτάρ, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ελληνόφωνος, πόντιος, από την περιοχή της Τραπεζούντας, έχει δηλώσει ότι η Τουρκία θα διεξάγει έρευνες στην Λιβική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Θα δούμε που θα πάει. Αν πάει κοντά στις Λιβικές Ακτές, με γεια τους με χαρά τους, δικά τους είναι οι Λίβοι, άμα θέλουν η Τουρκία να τα δώσουν, η Τουρκία θα δώσουν. Αν έρθουν όμως βορείως της μέσης γραμμής προς την Κρήτη, θα είναι η επόμενη ελληνοτουρκική κρίση. Τώρα, ο Ερντογάν, όπως είπαμε, δεν έχει δικαίωμα να ξαναείναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ζέλ, και λέει, με βάση το Σύνταγμα δεν δικαιούσε να είσαι να βάλεις για τρίτη φορά υποψήφιος. Όμως, εάν η Βουλή ζητήσει εκλογές, για πρόεδρο δηλαδή, τότε μπορείς να είσαι υποψήφιος για τρίτη φορά. Αλλά για να το ζητήσει η Βουλή πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Δεν την έχεις. Από τους 360 που απαιτούνται, έχεις μόνο τους 330. Οπότε, έλα στην πόρτα μας και εμείς θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά τα κουκιά δεν του βγαίνουν τον Ερντογάν. Γι' αυτό δεν. Τώρα, ο Ερντογάν είπε, έκανε μια δήλωση και είπε, επειδή γίνεται ένα φόρουμ για την Κρυμαία στο Κίεβο, υπόψη ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει στην Κρυμαία. Θεωρεί τους Τάταρους τουρκικό φύλο. Οι Τάταροι είχαν ένα χανάτο εκεί για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Αυτό κατέλησε η Μεγάλη Κατερίνη και έχουν κάποιους τύπους εκεί και κάποια ψευδοβουλή. Η Τουρκία διεκδικεί την Κρυμαία, με άλλα λόγια. Αλλά σου λέει, δώσαν στην Ουκρανία και από την Ουκρανία θα την πάρω εγώ. Και έκανε δήλωση, συμμετείχε σε αυτήν την το συνέδριο που έγινε για την Κρυμαία στο Κίεβο και είπε ότι σε μια ειρηνευτική συμφωνία η Ρωσία πρέπει να παραδώσει την Κρυμαία στην Ουκρανία. Υπόψη ότι σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Ερντογάν ο διοικητής της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλίν, άλλα αντάλλων δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε δήλωση από την Ζαχάροβα, αντιδήλωση δηλαδή, κρημαϊκή πλατφόρμα ήταν η σύνοδος της κρημαϊκής πλατφόρμας έγινε στο Κίεβο, αυτός έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Λέει λοιπόν, οι ρωσικές περιοχές είναι το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Διαβάστε το σύνταγμά μας, είπε η Ζαχάροβα, δεν πρόκειται η Ρωσία να επιστρέψει στην Κρυμαία, διότι η Κρυμαία
είναι έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε Ερντογάν, κάποιο λόγο θα έχει. Πάντως αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στη σχέση του με τη Ρωσία. Πάμε πολύ γρήγορα στα του Ισραήλ. Η εφημερίδα Ισραήλ Χαγιόμ επικαλέστηκε ανώτερο δυτικό αξιωματούχο που είπε: «Το Ιράν δοκίμασε 13 βαλιστικούς πυράβλους τον περασμένο μήνα και αυτές οι δοκιμές ήταν μέρος της προετοιμασίας του σχεδίου εκδίκησης και επίθεσης στο Ισραήλ για την δολοφονία του Χανίγια». Νότια Αφρική. Τον Οκτώβριο θα παρουσιάσει νέα στοιχεία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με τα οποία αποδεικνύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Η εφημερίδα Γεντιό θα χρονώθει. Από μία σύραγγα, ο Σινουάρ, ο νέος ηγέτης της Χαμάς, έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον Αλγερινό πρόεδρο για την επανεκλογή του. Εγώ σας είπα, χωρίς να έχω πληροφορίες, αμφιβάλλω αν ο Σινουάρ βρίσκεται στη Γάζα. Θα το δούμε. Το Ισραήλ προσφέρει στον ηγέτη της Χαμάς, Γιαγιά Σινουάρ, ασφαλή διαφυγή από τη Γάζα με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου. Αναφέρει το Bloomberg. Κάτι θα ξέρει. Ο Γιωάβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ. Η Χαμάς δεν έχει πλέον οργανωμένη στρατιωτική δύναμη στη Γάζα. Δηλαδή τα τάγματα και οι ταξιαρχίες τα έχουν διαλύσει. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η Χαμάς απέχει πολύ από την εξάλειψη. Το νότιο μέτωπο πρέπει να κλείσει, η Γάζα δηλαδή. Διαφορετικά το Ισραήλ θα πρέπει να μπει σε έναν πολύ μακρύ πόλεμο φθοράς και στο νότο και στο βορρά, και εναντίον της Χαμάς και εναντίον της Χεζμπολάχ, τον οποίο δεν θα μπορέσει να αντέξει. Χαμάς. Ο Μπλίνκεν είπε κραυγαλαία ψέματα όταν ανέφερε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με όλους τους όρους της συμφωνίας για την ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμα Χαμντάν. Περιμένουμε μία συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των Αράβων για να συζητήσουμε την διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ. Πάλι η Χαμάς. Καλούμε το λαό της περήφανης Δυτικής Όχθης να κλιμακώσει την αντιπαράθεση και την κατάσταση οργής που μένεται από την έναρξη της επιχείρησης καταιγίδα Άλαξα της εισβολής 7 Οκτωβρίου. Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πενέλοπη Γουόγκ, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση του Λονδίνου να αναστείλει προμήθειες όπλων στο Ισραήλ. Χαρέτζ, η κυβέρνηση του Νετανιάχου θα ξεκινήσει σύντομα τη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα. Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης περιλαμβάνει την εκένωση του πληθυσμού από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας, την κατασκευή οικισμών και την προσάρτηση αυτής της περιοχής στο Ισραήλ. Θα βάλουν επίκους δηλαδή. Ένα Ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σήμερα στη Γάζα, πιθανόν όχι από πυρά, σκοτώθηκαν 2 και τραυματίστηκαν 7 από τους επιδένοντες στρατιωτικοί. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι το Τελ Αβίβ δεν μπορεί πλέον να περιμένει τα αποτελέσματα της διπλωματικής προσπάθειας πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι Αμερικανοί στο Λίβανο για να τα βρουν με τη Χεζμπολάχ. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ετοιμάζουμε επιχειρησιακά σχέδια για το Βορρά, για το Λίβανο, τα οποία θα εφαρμόσουμε όταν μας το ζητήσει η κυβέρνηση. Λιβανέζικη εφημερίδα Αλ Αχμπάρ. Ο Ισραηλινός στρατός θα διακόψει την επικοινωνία μεταξύ Μπεκάα και Νότου, δηλαδή Μπεκάα και Νότιο Λιβάνου. Για να το πετύχει αυτό σχεδιάζει χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης, εξετάζεται το θέμα να κόψει κάθε χερσαία οδό εφοδιασμού είτε με τη Συρία είτε με το Ιράκ της Χεζμπολάχ. Θα πιάσει δηλαδή τους δρόμους. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Οι Χούθοι. Έχουμε εκδιώξει το ναυτικό των ΗΠΑ από την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ιεμένης. Εκατοντάδες αεροπορικές εκδρομές των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Ιεμένη με στόχο την αποτροπή και την αποδυνάμωση των επιθετικών δυνατοτήτων ήταν μάταιες. Ο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση με 4 πυράβλους στον καταβλισμό στη Χάν Γιουνίς που ήταν με σκηνές ασφαλής περιοχή που είχε καθορίσει το ίδιο το Ισραήλ, καταδικάζουν αυτήν την επίθεση που έγινε σε ασφαλή περιοχή που είχε καθορίσει το ίδιο το Ισραήλ.
Είπα, προσπαθούν να πείσουν το Ισραήλ να καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς, διαφορετικά γιατί η κλιμάκωση είναι πρώτων πυλών. Η Χαρέτζ μεταδίδει ότι σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, είπε Αμερικανός αξιωματούχος, υποστηρίζουμε τα μέτρα του Ισραήλ κατά τη Χεζμπολάχ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας. Αισθανθήκαμε τον περασμένο Αύγουστο ότι ο κίνδυνος του πολέμου ήταν πολύ υψηλός και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τη Συμφωνία Αιχμαλώτων για να τον αποτρέψουμε. Και θα είναι λάθος, σαν να λένε οι Αμερικανοί, δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε σε έναν πόλεμο με την Χεζμπολάχ. Χθες το Ισραήλ σε αεροπορική επίθεση χτύπησε τον τοπικό διοικητή της Χεζμπολάχ, ονόματι Μοχάμαντ Κάσεμ Αλ Σάερ, διοικητής της τοπικής δύναμης Ραντουάν, και το χτύπησαν ενώ πήγαινε με μοτοσυκλέτα, με αεροπορικό πλήγμα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χάν, ζητά από τους υπευθύνους του δικαστηρίου να επισπεύσουν την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του Γιώαβ Γκάλαντ. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Μπάιντεν λέει, αφού καταδικάζει φυσικά το θάνατο της Αμερικανοτουρκάλα στη Δυτική Όχθη, λέει ότι ήταν ατύχημα. Προφανώς ήταν ατύχημα, έγινε εξωστρακισμός στο έδαφος και χτυπήθηκε από ατύχημα. Πάντως δέχεται πιέσεις στο Ισραήλ να αναθεωρήσει τους κανόνες εμπλοκής για να μην σκοτώνονται άμαχοι. Ο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνησή του εργάζεται προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυράβλους μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων. Εργαζόμαστε γι' αυτό, είπε ο πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το αίτημα που προβάλλεται επίμονα από τον Ζελένσκι. Το Πεντάγωνο κάνει νέο ισχυρισμό για υποτιθέμενη μεταφορά πυράβλων από το Ιράν. Η συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης δίνει την επέκταση της αποστεθεραπευτικής επιρροής του Ιράν και πέρα από τη Μέση Ανατολή. Κυρώσεις κατά του Ιράν για αυτή την υπόθεση. Η Βρετανία έκανε από την Αμερική και από τη Βρετανία το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει ιρανικούς πυράβλους στον πόλεμο, το Κίεβο θα διακόψει τη σχέση με την Τεχεράνη. Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σήμερα. Οι ισχυρισμοί ότι το Ιράν πούλησε βαλιστικούς πυράβλους στη Ρωσία είναι εντελώς αβάσιμοι. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Α, να πούμε τι έγινε το debate χθες μεταξύ Biden και μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το κανάλι ότι του τη στήσανε. Δεν έχω άποψη, απλά έχω να πω το εξής, ότι ο κόσμος ξέρει τον Ντόναλντ Τραμπ και καλός να ήταν, είναι ένας Ντόναλντ Τραμπ που ξέρει. Η άγνωστη ήταν η Κάμαλα Χάρις, η οποία φαίνεται ότι και ψύχρεμη ήταν και χαμογελαστή ήταν. Μάλλον κέρδισε τις εντυπώσεις, θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε τώρα με την Ρωσία. Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιταχύνουν τη διαδικασία αποδολαριοποίησης μέσω απερίσκεπτων, αντιεπαγγελματικών και ανόητων ενεργειών. Έχουν ήδη καταλάβει ότι έκαναν λάθος, αλλά δεν μπορούν να το διορθώσουν, να δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτή την πολιτική. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Ρόμπερτ Κιοσάκη. Η μεγαλύτερη κατάρρευση ξεκίνησε στη ΣΥΠΑ. Το δολάριο κινδυνεύει, είναι σε κίνδυνο. Η Μόσχα, το Πεκίνο και το Ουλάμπατόρ, η Μογγολία, στρέφονται στο ανταλλακτικό εμπόριο πέρα από δολάρια και ευρώ. Με τα εθνικά τους νομίσματα. Ο κύριος αγωγός φυσικού αερίου, Σογιούς Βοστόκ, που συνδέει Ρωσία, Μογγολία και Κίνα, είναι υποκατασκευή. Και οι δυτικές κυρώσεις στην ουσία έχουν πλήξει το δολάριο αντί να πλήξουν τις χώρες στις οποίες επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Ο Σόλτς θέλει ειρήνη στην Ουκρανία λόγω της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Δήλωσε ο Στέφαν Μάιστερ, γερμανός πολιτικός επιστήμονας. Σδριμώχνεται, ο κυβερνητικός συνασπισμός λιώνει η δύναμή του, μειώνεται η δύναμή του
και προσπαθούν, μία από τις αιτίες είναι η ακριβή ενέργεια αλλά και η πολιτική που ακολουθούν στο Ουκρανικό. Ο Πούτιν πριν από την εισβολή στην περιοχή του Κούρσκ από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις συμφώνησε με την πρόταση της Τουρκίας να εγκαταλείψει και οι δύο χώρες και οι δύο πλευρές να εγκαταλείψουν τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς και πολιτικούς στόχους. Το Κίεβο αρνήθηκε και μετά μπήκε στο Κούρσκ, δήλωσε ο Σεργέη Σοϊγκού, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Άντονι Μπλίνκιν και ο Ντέβιντ Λάμι, υπουργοί εξωτερικών των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Βασιλείων, με τρένο είναι στο Κίεβο και συζητούν, κατά την άποψή μου, το θέμα της χρησιμοποίησης πυράβλων μακράς εμβέλειας, μεγαλύτερης από ό,τι χρησιμοποιούσαν ως τώρα, στο εσωτερικό, σε βάθος στην Ρωσία. Ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει αντίδραση της Ρωσίας, που μπορεί να φτάσει μέχρι και χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Το CNN. Ο Ουκρανικός στρατός υποφέρει από έλλειψη προσωπικού και όπλων και επίσης μαστίζεται από χαμηλό ηθικό και λιποταξία. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Σμιχάλ, θα ιδρύσουμε Υπουργείο Επιστροφής Ουκρανών. Η ιδέα πίσω από το άνοιγμα αυτού του Υπουργείου είναι να δώσουμε κίνητρα σε 7,5 εκατομμύρια Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα, δήλωσε ο Ντένις Σμιγκάλ. Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά του Πόλεφ 160 πέταξαν πάνω από τη θάλασσα του Μπάρεντς και στη Νορβηγική θάλασσα στο πλαίσιο της μεγάλης ναυτικής άσκησης που πραγματοποιεί η Ρωσία, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, την Ocean 2024, που συμμετέχουν και κινέζικα πλοία, 4 πλοία και άλλα εκεί προς την Ασία. Στις ασκήσεις, που είναι τα μεγαλύτερα από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, συμμετέχουν 90.000 Ρώσοι στρατιωτικοί, 400 πλοία, 125 αεροσκάφη και 7.500 μονάδες οπλικών συστημάτων και θα διαρκέσουν ως τις 16 Σεπτεμβρίου. Σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται σε τμήματα του Ειρηνικού, του Αρκτικού Ωκεανού, της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Κασπίας θάλασσας. Η Ρωσία δεν θα λογοδοτήσει στις ΗΠΑ για συνεργασία με την Κίνα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα. Χτίζουμε σχέσεις με την Κίνα σε αμοιβαία εποφελή βάση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν θα είμαστε υπόλογοι στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του Πολίτικο. Που το Ιράν στέλνει στρατιωτική αντιπροσωπεία στη Ρωσία για να συζητήσει το θέμα που προέκυψε με το διάδρομο Ζαγκεζούρ με την Αρμενία. Εδώ υπάρχει άρθρο που αναφέρεται σε, επικαλείται πηγές και Ουκρανών και Ρώσων bloggers, οι οποίοι όμως στηρίζουν τη Ρωσία, που λέει ότι άρχισε η αντεπίθεση της Ρωσίας στο Κούρσκ και ότι ήδη έχουν ανακαταλάβει ορισμένα χωριά και ορισμένες περιοχές. Αυτό το διασταύρωσα με χάρτη καταστάσεως που έχω και παρακολουθώ, ότι εκεί στη δυτική περιοχή έχουν αποθηθεί οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ρωσία θα θεωρήσει ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο εάν η Δύση επιτρέψει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλης εμβέλειας για χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία, αναγκάζοντας έτσι τη Ρωσία να απαντήσει, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας Βιάτσεφλαβ Βολοντίν. Η Ουάσιγκτον και άλλα ευρωπαϊκά κράτη γίνονται μέρος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βιάτσεφλαβ Βολοντίν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Γαλλία και η Βρετανία γίνονται μέρος της σύγκρουσης. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στο γεγονός ότι η χώρα μας θα αναγκαστεί να απαντήσει χρησιμοποιώντας πιο ισχυρά και καταστροφικά όπλα για την προστασία των πολιτών της. Και ο Σοϊγκού δήλωσε ότι προετοιμάζεται μια νέα συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη. Διαδώστε τα βίντεό μας σε όλους τους φίλους σας. The Black Flag Media, The Black Flag Media, μια λέξη. Μπορείτε να χτυπήσετε στο YouTube και να βρείτε το νέο κανάλι του Σταύρου, που είναι στα αγγλικά και θα παρουσιάζει τις ελληνικές θέσεις για την Ελλάδα, την Κύπρο, για τα ελληνοτουρκικά και για άλλα θέματα στα αγγλικά, με στόχο να παρουσιάζονται οι ελληνικές θέσεις και σε ΟΤΑ
μέχρι τώρα μη ακούοντων, γιατί δεν υπήρχαν στα αγγλικά. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.